σε επεξετάσεις, σε προσλήψεις, δεν ήταν αξιοκρατικές. Δεν ήταν, ήταν διαβλητές οι εξετάσεις. Κύριε Παπαδάκη, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Όσοι μπουν στην ομάδα της κινητικότητας θα αξιολογηθούν. Και βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης είναι ο τρόπος πρόσληψής τους. Όσοι μπήκανε με ΑΣΕΠ θα έχουν πολύ πολύ διαφορετική μεταχείριση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι ότι, δεν θα μετακινηθούν. Είναι ότι απλώς θα έχουν κάποιο διαφορετική μεταχείριση. Θα οι συντριπτικές πιθανότητες. Αν το κριτήριο όμως είναι, αν το κριτήριο σε άλλη θέση. Που θα είναι πιο χρήσιμη στο κοινωνικό σύνολο. Τώρα μου ήρθε εδώ ένα μήνυμα το οποίο κρίνεται, δεν το γνωρίζω, αν είναι έτσι είναι σκάνδαλο. Εάν καταργούνται ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ και, και αυτές θα υπάρχουν μόνο στα ιδιωτικά, είναι σαν να σπρώχνουμε τα παιδιά να φύγουν από τα δημόσια ΙΕΚ και να πάνε στα ιδιωτικά. Και θέλω να μου πείτε με ποια λογική το ελληνικό κράτος. Κύριε Παπαδάκη, δεν καταργεί κανένας κανένα δημόσιο ΙΕΚ. Έτσι λένε εδώ πέρα. Εγώ σας είπα. Όχι ειδικότητες. Ειδικότητες. Ειδικότητες στα τεχνικά λύκεια, εάν υπάρχουν σε δημόσια ΙΕΚ ή σε ΤΕΗ. Προσέξτε. Εάν καταργηθούν. Δημόσια ΙΕΚ και ΤΕΗ δεν τα κουμπάει κανένας. Εάν καταργηθούν αυτές οι ειδικότητες και πάνε σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Πολύ σωστή η παρατήρηση, αλλά δεν ισχύει. Να το δούμε στην πράξη, γιατί αν δω εγώ διαφήμιση. Με ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία λένε καταργήθηκαν τα τεχνικά σχολεία. Αλήθεια, μη σας νοιάζει, εμείς είμαστε εδώ για το μέλλον. Θυμηθείτε με, κύριε Υπουργέ. Θα γίνει αυτό. Είναι σαφέστατος εξ αρχής. Δεν καταργούνται δημόσια ΙΕΚ. Στα τεχνικά λύκεια, οι ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν και σε δημόσια ΙΕΚ, αυτές καταργούνται. Κύριε Υπουργέ, να περάσουμε τώρα στο φορολογικό, στο να δούμε φορολογικό, και λίγο το φορολογικό. Που έχει αρκετά πράγματα. Έχει αρκετά πράγματα. Καταρχάς, επαναφέρεται, κύριε Υπουργέ, την έκτακτη σφορά στα αυτοκίνητα με σκοπό να λειτουργήσει ως ισοδύναμο μέτρο για τη μείωση του ΦΠΑ και μείωση ΦΠΑ δεν βλέπουμε στο νομοσχέδιο. Για το 23 στο 13. Θα μου επιτρέψετε να μην συζητήσουμε για το θέμα του ΦΠΑ στην εστίαση. Είναι ένα αντικείμενο διαβούλευσης αυτές τις ημέρες. Γνωρίζετε. Μπορεί να έρθει ως τροπολογία τελευταία στιγμή, κύριε Υπουργέ. Στόχου. Ορίστε. Μπορεί να έρθει ως τροπολογία και τελευταία στιγμή σε αυτό το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί 19. Επιτρέψτε μου να τηρήσω τη δέσμευση που έχω. Ωραία. Όσο κάτι βρίσκεται σε διαβούλευση, να το δεχτούμε. Δεν θέλουμε να μιλάμε πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν πιθανότητες να γίνει αυτό μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι 19 Ιουλίου που θα ψηφιστεί. Είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε. Ας το αφήσουμε. Άρα είναι αυτό που λέμε, ότι τελευταία στιγμή μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί να πει δεσμεύεται. Πάντως φαίνεται ότι για να βάζετε το φόρο πολυτελείας, κάτι έχετε στο μυαλό σας. Γιατί αν να βάλετε το φόρο πολυτελείας και να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, τότε μιλάμε για νέο φορολογικό μέτρο. Κάτι άλλο, κύριε. Δεν είναι ισοδύναμο. Είναι ισοδύναμο. Αφήστε να εξελιχθεί, να κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό κάτι με το οποίο συμφωνούμε και διαφωνούμε. Mm-hmm. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί ο οποιοδήποτε που παρουσιάζει μικρό εισόδημα και κάνει ζωή και ζει ζωή χαρισάμενη. Δεν μπορεί να δηλώνει εισόδημα χαμηλό και να έχει σπίτια, αυτοκίνητα, πλοία και τα τιάφτα. Ναι. Πιάστε τον και τσακίστε τον. Εάν φορολογήσετε όμως μέσα από αυτή την διπλή φορολόγηση και τη διπλή εποπτεία και την οικογενειακή αλληλεγγύη, τότε θα πρέπει να κρυφτούμε όλοι. Τι εννοώ? Τις περισσότερες οικογένειες ζουν από ενίσχυση των συγγενικών του προσώπων. Εάν λοιπόν αυτό θεωρηθεί κρυφό εισόδημα, ότι εγώ βοηθάω το παιδί μου, έχουμε τρελαθεί. Τότε δεν γνωρίζουμε την ελληνική πραγματικότητα. Θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με την τάξη μεγέθους. Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε να πάρει ένα αυτοκινητάκι στο παιδί του. Άλλο να πάρει ένα. Δεν σας πήρε εσάς ο πατέρας σας εδώ, περάσατε στο πανεπιστήμιο αυτοκίνητο? Ορίστε. Δεν σας πήρε ο πατέρας σας αυτοκίνητο όταν περάσατε στο πανεπιστήμιο? Αλήθεια, πέστε μου. Ήμουνα Σοβιετική Ένωση και δεν είχε. Ήμουνα Σοβιετική Ένωση και δεν είχε αυτοκίνητο. Σας πήρε όταν γυρίσατε από τη Μόσχα όμως. Το πρώτο αυτοκίνητο, σας δεν πρέπει να το πήρατε με λεφτά σας. Δεν θέλω προσωπικά τώρα. Όλους μας έχουν βοηθήσει. Έτσι τώρα. Έτσι. Κύριε Παπαδάκη, να δούμε λίγο τα δεδομένα, ότι έχει να κάνει και με την τάξη μεγέθους. Άλλο να αγοράσεις ένα απλό αυτοκίνητο στο παιδί σου. Διευκρινίστε το. Και άλλο να αγοράσεις ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Και αυτό με τα φιλοδορήματα, κύριε Υπουργέ, που μπήκε μέσα τώρα στο φορολογικό νομοσχέδιο να φορολογούνται τα φιλοδορήματα. Το φιλοδόρημα. Θα μου πείτε, θα υπάρξει κύκλος που θα το εξηγήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μες στο νόμο.
Ομολογώ, παρότι το όλο το βράδυ διάβαζα και το. Γιατί είναι ένα από τα καλύτερα μαμούθ. Τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια δεν την είχα προσέξει. Άρθρο 12, παράγραφο 3. Γνωρίζω, ακούστε με λίγο, γνωρίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Γιώργος Μαυραγάνης, θα δώσει συνέντευξη τύπου για να διευκρινίσει. Απλώς σήμερα, αύριο είναι λίγο δύσκολο, γιατί μπαίνει και το νομοσχέδιο στη Βουλή. Κύριε Παγιπουργέ, αυτές οι διευκρινήσεις θα υπάρξουν. Κύριε Υπουργέ, κάτι τώρα γενικό με τις δόσεις. Ενώ φάνηκε ότι αυτή η δόση θα ήταν η πιο εύκολη από όλους. Περίπατο κάνει. Ο Σόιμπλε έλεγε ενώ καλά ακούγαμε το Σόιμπλε, εγώ λέω τρελάθηκε. Μια χαρά είναι όλα. Λέω καλά, η Μέρκελ είναι ερωτευμένη με τον Πρωθυπουργό. Ο Σόιμπλε είναι. Χθες τον έβγαλα ότι είναι ερωτευμένος με την Βούλτευση. Και μου λέει πάπα η Σοφία. Γιατί θα έρθει τώρα που να είναι αυτό. Ξαφνικά μας λένε ότι θα πάρουμε δόσεις των δόσεων, βάζοντας προϋποθέσεις. Κύριε Παπαδάκη, είχε δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, όλα. Δεν τη δημιούργησα εγώ πάντως. Συγγνώμη. Όλα πληρώνονται, όλες οι δόσεις πληρώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ακριβώς αυτό ήταν ο προγραμματισμός. 4 εκατομμύρια τον Ιούλιο. 1,8 4 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο. 1,8 τον Αύγουστο. Και άλλο ένα τον Οκτώβριο. Μας λείπει 1,3. Το 1,3 πρόκειται και πρόκειται να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Τώρα, Είχαμε ζητήσει την επίσπευση ελληνική δημόσια και το όνομα αυτής, ελληνική δημόσια τηλεόραση. Πριν από λίγο έβγαλε σήμα, δεν ξέρουμε τώρα από πού εκπέμπει. Της ΝΕΤ. Είναι στη συγνότητα της ΝΕΤ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ελληνική και το όνομα αυτής. Πώς θα λέγεται, Ελδετή, Δεν βγαίνει και το. Από το ξενερίτη είναι πολύ εντάξει. Άλλο ξενερίτη, άλλο νερίτη, άλλο. Ελληνική δημόσια τηλεόραση. Η οποία παίζει σήμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, το πρόγραμμα είναι περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί κάποιοι λένε τι πρόγραμμα θα παίζει από τη στιγμή που είναι υποκατάληψη. Όχι υποκατάληψη, λειτουργεί κανονικά. Τώρα βέβαια κύριε Υπουργέ δεν μου αρέσει το σήμα να ξεκινήσω από αυτό. Βγήκε, παιδιά, λέγαμε πώς θα ονομάζεται. Έψιλον δέλτα τ, το λέει πάνω. ΕΔΤ. ΕΔΤ. Λοιπόν, αυτά θα διευκρινιστούν. Τώρα έπρεπε να γίνει εκπομπή. Αυτός είναι ο μεταβατικός φορέας τώρα κύριε Κεδίκογλου. Είναι ο μεταβατικός φορέας προφανώς. ΕΔΤ. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα.